Κανείς δεν ξεχνά τους αρμούς της εξουσίας, ούτε τις διχαστικές λογικές της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένετε αμετανόητοι έμποροι του διχασμού, υπονομευτές του δικαίου και της κοινωνικής συνοχής. Καταψηφίζουμε την πρόταση δυσπιστίας χωρίς περιστροφές, τόνισε ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, απευθυνόμενος στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, την οποία κατέθεσε η εξωματική αντιπολίτευση. Ο Ερέος βουλευτής κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ για μικροπολιτικά παιχνίδια, τα οποία βλάπτουν τη δημοκρατία. Κύριε συνάδελφοι, αν κάποιος είχε την παραμικρή αμφιβολία για την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα δεν την έχει. Διότι η έλλειψη εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης και η απουσία ενός ικανού και πιστικού πολιτικού λόγου τον εξωθούν στην τοξικότητα και τη λασπολογία. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, εξαφανισμένος επί ένα δεκαήμερο, χωρίς να έχει πει καμία κουβέντα για τις καταγγελίες, για μαύρες σακούλες, για βαλίτσες, για χρήματα, για ποσοστά σε καναλάρχες, για SMS, για το τρίγωνο Παπά Αρτεμίου Καλογρίτσα, εμφανίστηκε ξαφνικά εχθές. Γιατί? Την ολοκληρώσει τη μεθόδευση που είχε ξεκινήσει το περασμένο καλοκαίρι. Καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας, μας δίνεται λοιπόν την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στους πολίτες τα έργα και τις ημέρες σας. Ξεκινήσατε λοιπόν με έναν πολιτικό ακτιβισμό στην Επιτροπή Θεσμών. Και γιατί δεν μείνατε στην Επιτροπή? Μήπως για τον κύριο Ράμο, ή μήπως επειδή θέλατε να αποδράσετε από την κουβέντα για τις παρακολουθήσεις του ΚΚΕ επί των ημερών σας? Διότι από ό,τι φάνηκε δεν είχατε προτεραιότητα με τον κύριο Ράμο, θέλατε πολύ απλά να στήσετε το χθεσινό δραματικό σκηνικό. Και ο κύριος Ράμος ενημέρωσε κατά προτεραιότητα τον κύριο Τσίπρα, χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερώσει τον Πρωθυπουργό. Επιπλέον, ο κύριος Χατζηβασιλείου εγκάλεσε τον επικεφαλής της ΑΒΑΕ για αντιθεσμικές πρακτικές. Και όλα αυτά δεν είναι ύποπτα για τις όποιες ορατές ή αόρατες σχέσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ? Ο κύριος Ράμος δυστυχώς μεταβάλλει τον εαυτό του από θεσμικό παράγοντα σε πολιτικό, αν όχι κομματικό. Ευτελίζει το αξίωμά του και την αρχή της οποίας προείσταται. Αν ήθελε να υπερασπιστεί κατά τη γνώμη του πάντα την νομιμότητα, αν ήθελε να μιλήσει για δίθεν συνταγματική παραβίαση, για ποιο λόγο δεν επεδίωξε ποτέ επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό? Και αν θεωρούσε ότι υπάρχει θέμα λειτουργίας των θεσμών, γιατί δεν πήγε έστω συμβολικά στην πρόεδρο της Δημοκρατίας? Επίσης, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε την έλλειψη πολιτικής αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας τις αθέμητες πρακτικές που έχει υιοθετήσει ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να συνδράμει τη δικαιοσύνη στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην απόδοση ευθυνών σε όποιο μηχανισμό δρά σε βάρος πατρίδας. Κυρίες και συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά από το μεσημέρι για δημοκρατική εκτροπή, όμως η δική του πολιτική αξιοπιστία είναι σήμερα το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εκείνοι που οργάνωσαν το αλίστου μνήμης δημοψήφισμα, συμπιέζοντας διαδικασίες και χρόνους, εκείνοι που διόρισαν πρόεδρο στον Άριο Πάγο ένα ξημέρωμα, εκείνοι που προσπάθησαν να χειραγωγήσουν τα μέσα ενημέρωσης με τον περιβόητο διαγωνισμό αδειών, εκείνοι που έχουν δύο υπουργούς σε ειδικό δικαστήριο, μιλούν για πολιτική αξιοπιστία. Επί των ημερών σας, κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, το κράτος δικαίου πέρασε περιπέτειες και το ίδιο η κυβερνητική νομιμότητα. Διότι όπως φαίνεται, κυβερνούσατε εσείς και η σκοτεινή εντολοδόχη σας συχνά με SMS και δεν αισθάνεστε εδώ και 10 μέρες την ανάγκη να πείτε κάτι για τις μαύρες σακούλες, για τη μοιρασιά στα ποστά των καναλιών, για τον κύριο Α2, για τις κυπριακές offshore και όσα έχουν καταγγελθεί στο δικαστήριο.